Γεια σας, είμαι ο Βορέας από τους Αχερουσία και παρακολουθείτε Art Imperalis. Η Αχερουσία είμαστε ένα σχήμα το οποίο παίζει folk black metal με αρκετά στοιχεία από Majestic. Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο αρκετά χρόνια, αν και η πρώτη μας κυκλοφορία με τίτλο And the Tide Shall Reveal the Traces, η οποία κυκλοφόρησε από την Emotion Art, βγήκε μόλις πέρυσι το φθινόπωρο. Ακολούθησε μια ελληνική περιοδία με όνομα Σύναξη Στουρ, η οποία γύρισε την Ελλάδα 2 και 3 φορές, αρκετά επιτυχημένη, με την οποία συνεργαστήκαμε με αρκετά συγκροτήματα. Τα μουσικά μονοπάτια πάνω στα οποία κινείται το σχήμα είναι αυτά της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και του μεσογειακού black metal. Η επιλογή της κριτικής λύρας αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να δώσει. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να άπτεται μονάχα της κριτικής παραδοσιακής μουσικής, γι' αυτό το λόγο κιόλας και δεν μένουμε μόνο σε αυτές τις μελωδίες. Η Αχερουσία είναι ένα σχήμα το οποίο δεν φιλοδοξεί μόνο να δραστηριοποιηθεί στον χώρο της μουσικής. Ένα συγκρότημα το οποίο ασχολείται και με τη video art και προσπαθεί να εντάξει αυτή τη μορφή τέχνης στις live εμφανίσεις του σχήματος. Για τον λόγο αυτό, γυρίσαμε μια ταινία με τίτλο As the Traces Lead to Visions, η οποία βασίζεται ακριβώς στο κόνσεπτ του πρώτου μας δίσκου. Το κόνσεπτ του πρώτου μας δίσκου στην ουσία μιλάει για την Ήβρη, για το ταξίδι μιας ψυχής μέσα από τα μυστήρια του θανάτου και της ζωής. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε με αρκετά χαλαρό τρόπο σε αυτή την ταινία. Βασισμένο σε στοιχεία από το πλατωνικό σπήλαιο, σε στοιχεία από το μύθο του Ηρός, όπως αποτυπώνεται και στην πλατωνική πολιτεία, αλλά και με στοιχεία από την εγγένη αρχαία παράδοση και τον μεσαιωνικό μυστικισμό, αυτό το οπτικό σύνολο φιλοδοξούμε να αποδώσει στο δυνατόν καλύτερα τα νοήματα του πρώτου μας δίσκου. Το κόνσεπτ μιλάει μεταξύ άλλων και για υπάρξεις θνητές ή αθάνατες. Υπάρξεις οι οποίες είτε για λόγους αλτρουισμού, είτε για λόγους καθήκοντος, είτε για λόγους έπαρσης εγωισμού, είτε για λόγους αγάπης, επέλεξαν να κάνουν χρήση μιας δύναμης η οποία ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα όρια τους. Αυτή η ύβρις είχε σαν αποτέλεσμα μια θεοποίηση, αλλά παράλληλα και κάποια φρικτά αποτελέσματα πάνω στη μετάλλαξη της ίδιας του στη φύση. Στο The Tides Shall Reveal the Traces προσπαθήσαμε να αναλύσουμε υπαρξιακά ζητήματα όπως τα ζητήματα της ανάγκης και της υπερκέρασης των ορίων μας. Κάναμε χρήση βεβαίως στοιχείων από την αρχαία ελληνική μυθολογία και από την παγκόσμια σκοτεινή, ας μου επιτραπεί ο όρος, λογοτεχνία. Όσο αφορά τώρα το δεύτερο μας δίσκο, βρισκόμαστε στα Deva Sounds πάλι Studios και τον ηχογραφούμε τον τελευταίο χρόνο. Θέλαμε η διαδικασία να είναι λίγο πιο χαλαρή για να μπορέσουμε να αποδώσουμε με πιο άνετους ρυθμούς το κόνσεπτ του δεύτερου δίσκου. Ο δεύτερος δίσκος θα έχει τίτλο As I Cross the Seas of My Soul και το στιχουργικό του κόνσεπτ θα άπτεται την έννοια της ελευθερίας. Μέσα από 7 τραγούδια, 8 συνθέσεις, αν συμπεριλάβουμε μέσα και το πρώτο ακουστικό συμφωνικό μέρος, θα προσπαθήσουμε να εχνηλατήσουμε τα μονοπάτια της έννοιας της ελευθερίας, το τι χρειάζεται για να είναι κάποιος ελεύθερος. Κάτι το οποίο μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό, κάτι το οποίο το βλέπουμε να υπάρχει γύρω μας. Αν και το συγκρότημα ακολουθεί μονοπάτια περισσότερο σκηνικής προσέγγισης των πραγμάτων, περισσότερο δραματικής, παρόλα αυτά θέλουμε να ερμηνεύουμε προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Προβλήματα της προσωπικότητάς μας, προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Απλά αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο τα αφηγείται κανείς. Και αυτό ίσως πολλές φορές βοηθάει τον άνθρωπο να εντρυφήσει περισσότερο μέσα στα νοήματα τα οποία υπάρχουν από πίσω.